Ένα λογισμικό λήψης αποφάσεων για τη συγκέντρωση και μεταφορά αγροτικών και αγροτοβιομηχανικών υπολοιμάτων για την παραγωγή ζωοτροφών. Αναπτύσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας Choice Plus. Θα καταγράψει όλα τα απόβλητα που παράγονται από την αγροτοδιατροφική βιομηχανία του νησιού, δηλαδή από τα αλλιουργία, από τα εινοποιεία της Κρήτης, παραδείγματος χάρη. Τελικός στόχος είναι μέσα από την επεξεργασία των προϊόντων αυτό να δημιουργηθούν νέα λιπάσματα και ζωοτροφές, εν προκειμένου που αφενός θα τονώσουν την εγχώρια αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή και αφετέρου θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και ανταγωνιστικότητα. Σε μια περίοδο όπως αυτή που διανύουμε, που τα κόστη έχουν πλέον ανέβει πάρα πολύ, το κόστος ζωοτροφών, το κόστος ενέργειας και γενικά όλα τα κόστη της παραγωγικής διαδικασίας, θα πρέπει να μπορέσουμε από κάθε προϊόν που παράγεται να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Το πρόγραμμα αυτό, που έχει ήδη εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, έχει στόχο την κυκλική οικονομία, δηλαδή την οικονομία που αφορά σε ένα προϊόν το οποίο όταν κλείσει τον κύκλο της ζωής του γίνεται απόβλητο. Απόβλητα είναι από τη στιγμή που δεν τα επαναχρησιμοποιούμε. Από τη στιγμή που τα χρησιμοποιούμε, θα χρησιμοποιούμε γίνονται προϊόντα. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι ενώ ξέρουμε ότι πολλά από αυτά, παραδείγματος χάρη τα προϊόντα που βγαίνουν από το λεουργείο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρήση και για λιπάνοντα χή και ζωοτροφές, δεν έχει καταγραφεί ο όγκος, η ποσότητα και η χρονική περίοδος που μπορούμε να πάρουμε αυτά τα προϊόντα. Ένα επιπλέον στοιχείο, αυτή την περίοδο μας ενδιαφέρει, είναι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Όταν εμείς καταφέρουμε να επαναχρησιμοποιούμε όλο αυτό το υλικό, σημαίνει ότι θα έχουμε μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κάτι το οποίο μπορεί να δώσει, εκτός ότι θα προστατεύσουμε το περιβάλλον, θα δώσει και στα προϊόντα μας μια περαιτέρω υπεραξία, γιατί θα είναι προϊόντα κλιματικά ουδέτερα. Το πρόγραμμα Choice Plus παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια επιστημονικού συνεδρίου που έγινε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.